να συνδεθούμε λοιπόν με το Ρήνο και για τον Γιάννη Αμπατζίδη που είναι εκεί και μας περιμένει και έχει ωραία πλάνα να μας δείξει, Γιάννη, από την πρόβα. Έχω. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Έχεις ωραία πλάνα, έμαθα, από την τρίτη μας πρόβα που πήγε καλά, νομίζω, Ναι, τη χθεσινή πρώτη πρόβα της ημέρας, η οποία ήταν και ανοιχτή στο κέντρο τύπου. Χθες είχαμε δύο πρόβες, τη μεσημεριανή που ήταν μόνο για το κέντρο τύπου και το βραδινό σόου, το οποίο ήταν και το σόου των κριτικών επιτροπών και το οποίο καθόρισε το 50% του τελικού αποτελέσματος. Και νομίζω ότι γράφεται κιόλας, μαγνητοσκοπείται, είναι κανονικά, διότι πράγματι. Γίνει κάποια στραβή, πέσει το ρεύμα, πέσει το σήμα ή οτιδήποτε, αυτόματα μπαίνει η εγγραφή, οπότε είσαι βαμμένη, κτενισμένη, όπως ακριβώς θα εμφανιστείς, αυτό το μαγνητοσκοπούνε και για να το δουν οι κριτικές επιτροπές να ψηφίσουν, αλλά και για το κοινό να υπάρχει backup σε περίπτωση που γίνει μια στραβή με το σήμα. Καλά, δεν τα λέω, τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, τα έχω ζήσει. Είναι το backup. Το κλίμα, ποιο ήταν, Γιάννη, όταν βγήκε η Ελλάδα, τι feedback υπήρχε εκεί στο κοινό? Ήτανε η καλύτερη ίσως πρόβα του χθεσινού πρώτου ημιτελικού από τους ξένους δημοσιογράφους και ειδικά το βράδυ που ήταν και στο κοινό μέσα, καθότι ήταν ανοιχτό για τον κόσμο που ήθελε να το παρακολουθήσει, ήταν μία από τις συμμετοχές που λέβε το δυνατότερο χειροκρότημα μέσα από την μπάλα. Τι χαρά, μακάρι να περάσουμε να πάμε πολύ καλά. Τα στοιχήματα είναι ακόμα ψηλά, έτσι, μας δίνουν εκεί στην πέμπτη έκτη θέση. Είμαστε, αλλά πλησιάζουμε την πέμπτη. Μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση, θα μπορούσε κανείς να περιμένει να ανέβουμε και πιο ψηλά. Βέβαια, αυτά που βλέπουμε στα στοιχήματα είναι για τον τελικό, δεν είναι για τον ημιτελικό. Και να θυμίσω ότι πολλές φορές έχουμε δει να περνάμε και πρώτη και δεύτερη και μετά στον τελικό να μην τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Ναι, αλλά και τούμπα, να είδες τώρα που είμαστε έκτη. Γιατί μπορεί να κάνουμε την ανατροπή και να πάμε πιο ψηλά. Παίζουν ρόλο και οι συμμαχίες, βέβαια, κακά τα ψέματα, και επίσης και το πώς θα ψηφίσουν οι επιτροπές. Βέβαια, το τραγούδι αυτό νομίζω ότι έχει όλα αυτά που ίσως θέλουν οι επιτροπές για να ψηφίσουν. Έχει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εδώ βλέπουμε και την σειρά στα στοιχήματα. Είμαστε έκτη εμείς. Γιάννη, μπορεί να περιμένουμε κάποια έκπληξη από τους Big Five που δεν έχουμε δει πρόβα τους? Ή τα έχετε δει εσείς όλα? Εμείς τα έχουμε δει όλα. Το Σάββατο ήταν η δεύτερη πρόβα όλων των Big Five. Κάποια έκπληξη δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, με εξαίρεση λίγο τη σκηνική εμφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει ένα μεγάλο προόπ επί σκηνής, δεν νομίζω ότι θα δείτε στους τηλεοπτικούς δέκτες κάτι το οποίο θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Σίγουρα έχουμε κάποιες συμμετοχές οι οποίες θα πετύχουν πολύ καλά πλασαρίσματα, όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον μπορεί κάποια εκ των Big Five να κερδίσει και το φετινό διαγωνισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η Eurovision είναι λίγο πιο ήσυχη και πιο λιτή. Γιατί ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα δεν έχει κάτι πολύ φαντασμαγορικό ή κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει κιόλα, η αλήθεια είναι. Ναι, ρε παιδί μου. Όσον αφορά το σκηνικό, όσον αφορά εφέ περίεργα, σκάλες, βροχές, δεν ξέρω κι εγώ τι. Φωτιές, στολές. Νομίζω σε αυτό έχει παίξει ρόλο το πρόβλημα με τον ήλιο που έχουν τα λίγοι οργανωτές, όπως βλέπετε στα πλάνα αυτή τη στιγμή που παίζουν στη διπλανή οθόνη. Ο ήλιος είναι καθυλωμένος, καθότι δεν μπορεί να γυρίσει περιστροφικά. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και έτσι δεν χρησιμοποιείται. Ο αρχικός σχεδιασμός των Ιταλών ήταν να γυρίζει στο 100%. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό, οπότε μπορεί να γυρίσει νομίζω μόνο κατά το ίμιση. Οπότε και επιλέχθηκε να περιστρέφεται μόνο κατά τη διάρκεια των acts μετά το διαγωνιστικό κομμάτι. Στην αρχή πάντως είχε σχολιαστεί, ίσως και λίγο αρνητικά, το γεγονός ότι θα είναι μόνη της επί σκηνής η Αμάντα. Και θα ήθελα, μιας και είδες και την χθεσινή πρόβα, να σε ρωτήσω κατά πόσο θεωρείς εσύ ότι γεμίζει τελικά το υπέροχο αυτό κορίτσι τη σκηνή ή πιστεύεις ότι θα χρειαζόταν μια βοήθεια? Είναι ένα μοναδικό θέμα για μένα, ειδικά από τη μέση του τραγουδιού που μπαίνει και η μελωδία σε καθυλώνει. Θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι σήμερα το βράδυ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ίσως η καλύτερη συμμετοχή μας την τελευταία δεκαετία. Και θεωρώ ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε το καλύτερό μας πλασάρισμα μετά από το 2008 και την καλομήρια και την τρίτη θέση. Μπράβο, ρε Γιάννη. Καλά μας τα λες. Μακάρι να ακουστούν αυτά που λες, να εισακουστούν και να το πετύχουμε. Πάντως, μόνη επί σκηνής και να φαίνεται άδειο, το σκηνικό δεν είναι, θα το διαπιστώσετε. Είναι πολύ ευρηματικός εκτός, είναι πολύ καλλιτεχνικός, αρτιστικός ο τρόπος που προσέγγισε ο Φωκάς Ευαγγελινός στη σκηνική παρουσία της χώρας μας. Και θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αφήσει όλους τους Έλληνες ικανοποιημένους.
Το σκηνικό μας είναι καρέκλες οι οποίες έχουν χυθεί πάνω στη σκηνή. Είναι λιωμένες, ναι. Είναι λιωμένες, ναι, ναι. Καρέκλες. Βροχή δεν έχουμε που ήλπιζα εγώ, Γιάννη, ε. Όχι, βροχούλα δεν έχουμε. Ήλπιζε μέχρι τελευταία στιγμή, θα το κρατήσουν κρυφό. Ήλπιζε ότι εγώ το αδιάβροχο. Δεν ξέρω γιατί νόμιζε ότι θα βροχεί με έναν τρόπο. Ήθελε μια βροχή το αγόρι μου, τι να κάνω τώρα. Να ρωτήσω κάτι και για τα φαβορί. Ναι. Για τους δύο πρώτους και για τη μάχη που δίνεται. Ποιος πιστεύεις ότι έχει περισσότερες πιθανότητες, οι Ουκρανοί ή το ντουέτο από την Ιταλία? Τι συζητιέται εκεί δηλαδή? Η Ουκρανία είναι το μεγάλο φαβορί, καλός ή κακός. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω ένα feeling ότι ίσως και να μην δούμε την Ουκρανία νικήτρια το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τόσο άνετη επικράτηση όσο δίνεται στοιχηματικά δεν θα έχουμε ακόμα και να κερδίσει. Είναι σίγουρα πάντως το μεγάλο φαβορί. Χτες πάντως είδαμε Νορβηγία, Ολλανδία, Αρμενία, πήραμε μια γεύση. Θέλω να πάμε να δούμε και άλλα φαβορί που θεωρούνται μέσα στη δεκάδα, όπως η Πορτογαλία, Αλβανία, Μολδαβία, Λετωνία και Ελβετία. Να πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση και από αυτά τα τραγούδια. Πορτογαλία λοιπόν, πρώτη. Για να ακούσουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η Πορτογαλία. Πάμε να ακούσουμε λίγο και Αλβανία, η οποία και αυτή θεωρείται φαβορή για μέσα στη δεκάδα, τη σημερινή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σας θύμισε Ρουσλάνα. Ναι, 10 χρόνια πριν μπορεί να είναι και πρώτη. Είναι ρυθμικό όμως τραγούδι, εντυπωσιακό στη σκηνή και η τραγουδίστρια εντυπωσιακή. Δίνει εκεί πόνο. Τώρα καταλάβετε γιατί η Αθηνούλα σήμερα φοράει κιμονό. Έτσι. Το καταλάβατε. Απλά δεν το ανοίγει η Αθηνούλα γιατί είναι πρωιά. Μα ήταν βράδυ, θα τα ανοίγαμε κι εμείς. Να και κοτσίδα σου, τη βλέπει. Είναι τη μοδό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και λίγο γεύση από Μολδαβία. Κάτι folklore, ναι. Αλλά και σύγχρονο. Έχει. Δηλαδή είναι εντυμένη πιο σύγχρονα. Τι σου θύμισε? Δεν σου θύμισε λίγο πώς ανοσμά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα στοιχήματα πάντως δεν του δίνουν καμιά ελπίδα. 20 θέση λένε. Για τον τελικό τώρα, έτσι. Τελικό, εμείς λέμε όμως ποιοι θα περάσουν σήμερα. Τι λένε τα στοιχήματα για τα σήμερα. Ποιες είναι μάλλον οι προβλέψεις. Θα περάσει. Είναι. Είναι ανεβαστικό. Πάντως είδατε, είναι πολύ λιτή φέτος η Eurovision. Ναι. Δεν βλέπουμε εξτραβαγκάνσες. Εγώ αυτό κρατάω. Λετωνία, θέλετε να πάμε να δούμε λίγο Λετωνία? Χρώμα, ωραία. Έχει ένα ωραίο ρυθμό αυτό, εντάξει. Έχει τη τσακπινιά αυτή που νομίζεις ότι είναι δύο διαφορετικά τραγούδια. Σου κάνει ένα ωραίο και το ξεχνάς σε 5 λεπτά, είναι η αλήθεια. Πολύ καλό. Λοιπόν, και έμεινε τελευταία η Ελβετία. Ας δούμε και την Ελβετία. Aeroplanes fall down from the sky and mountains they crumble and rivers they run dry and all boys do cry. Λοιπόν, από όλα όσα είδαμε, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ και από εμένα. Όλα. Αυτό λίγο και της Ελλάδας μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αγγίζουν, έχουν μια απλότητα που όμως κάτι μου κάνει, με αγγίζει. Έχεις οριμάσει, έχεις μεγαλώσει, αγάπη. Δες ηρεμία στην καρδούλα σου, στην ψυχούλα. Γιάννη, ακούς τι μου λέει εδώ, μακαλιάς, με λέει μεγάλη. Ακούω.
Και έχει και πολύ ωραία φωνή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν ένα είναι πιο αμφίβολο να προκριθεί από όλα αυτά, θα έλεγα την Ελβετία. Αλήθεια λες. Ρε παιδιά, τόσο έξω πέφτω. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πολύ. Κάτι μου κάνει. Έρε και να πέσουμε έξω και αύριο να βγούμε και να έχει περάσει πρώτη και θα σας δω εγώ. Περίμενε. Γιάννη, νομίζω ότι δεν ανακοινώνονται οι σημερινές θέσεις, η σειρά τους, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Μαθαίνουμε μόνο ποιοι προκρίνονται. Ναι, ναι. Θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά. Με τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστό το Σάββατο βράδυ μετά το πέρας του τελικού. Α, μετά τον τελικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εννοείς για με ποια σειρά εμφάνισης αυτοί που θα περάσουν θα εμφανιστούν το Σάββατο? Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι σήμερα οι 10 που θα βγουν θα περάσουν τον τελικό. Αν θα μάθουμε π.χ. ότι η Ελλάδα βγήκε πρώτη στον ημιτελικό. Α, όχι. Δεν το λένε αυτό για να μην επηρεάσουν. Βέβαια, βέβαια. Εννοείς. Μάλιστα.